Την ανακοίνωση του χρονοδιαγράμματος έναρξης των εργασιών για την αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στην καρδιά της εμπορικής αγοράς του Βόλου περιμένουν οι εκπρόσωποι του Εμπορικού Συλλόγου που έχουν συμφωνήσει με τη ΔΕΙΑΜΒ να εξελιχθεί η επίμαχη εργολαβία το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου, έτσι ώστε να επηρεαστούν στον μικρότερο δυνατό βαθμό οι εμπορικές επιχειρήσεις μεταξύ των οδών Φιλελλήνων, Γαλλίας, Ξενοφόντος και Δημητριάδος. Αναμένουμε από τη ΔΕΙΑΒ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα τώρα που φτάσαμε στις προθεσμίες, ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς να ενημερώσουμε τα μέλη μας. Όπως και να έχει, είναι ένα έργο σημαντικό για την πόλη, το οποίο πρέπει να γίνει. Έχουν ενημερωθεί όλοι οι καταστηματάρχες για το συγκεκριμένο έργο και συνεχίζουμε να είμαστε σε ανοιχτή επαφή με την ΔΕΙΑΒ, ούτως ώστε να υπάρχει μικρότερη δυνατή όχληση στα καταστήματα. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης από την οδό Καπακαρτάλη Μεγαλίας και μέσα στις επόμενες εβδομάδες η εργολαβία θα αναπτυχθεί και εντός της εμπορικής αγοράς, όπου έχει εκπονηθεί ειδικός σχεδιασμός για τον πεζόδρομο της οδού Ερμού. 40 χρόνια είχε να γίνει αντίστοιχο έργο στην εμπορική αγορά. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει υπομονή και από τις δύο πλευρές και να υπάρχει από την πλευρά των τεχνικών υπηρεσιών και του εργολάβου να υπάρχει διάθεση, ούτως ώστε να ξεπεράσουμε τα μικρά προβλήματα που δημιουργούνται σε αυτές τις καταστάσεις και να τρέξουμε γρήγορα τις διαδικασίες, ούτως ώστε να μην βγούμε εκτός χρονοδιαγράμματος και ρισκάρουμε την πασχαλίνη περίοδο. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΔΕΙΑΜΒ, η όχληση για κάθε εμπορική επιχείρηση κατά τη διάρκεια των εργασιών υπολογίζεται στις 10 περίπου ημέρες. Έχουμε τις διαβεβαιώσεις των τεχνικών υπηρεσιών ότι θα γίνεται κομμάτι-κομμάτι. Η όχληση για το κάθε κατάστημα θα είναι περίπου στις 10 ημέρες. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει πρόσβαση. Θα υπάρχει κανονικά πρόσβαση με πεζογέφυρες, οι οποίες θα υπάρχουν στο σημείο που γίνεται η παρέμβαση.